περίπου 8.000 πρόσθετα, άπειρα template, τα οποία πρέπει σήμερα δηλαδή designs προκατασκευασμένα. Yeah, αυτά μπορεί να χρησιμοποιήσω για να κάνω launch ένα site πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σειρά μου είναι. Έχω τον έναν που είναι Joomla. Έχω τον άλλο που είναι Drupal. Είμαστε εμείς οι δύο που θέλουμε λίγο το WordPress και θα κάνουμε καλή συζήτηση. Δεν είναι τελείως. Να προλάβουμε στον Νεκτάριο. Το Σαββατοκύριακο είχατε Joomla Day. Το πρώτο στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που μας μίλησε ο Νίκος Βιενικόπουλος και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σύστημα ελεύθερου λογισμικού. Μία χαρακτηριστική αρετή του ελεύθερου λογισμικού είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους developers και αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και στους, και στους χρήστες. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Η λογισμική του Joomla είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ενώ διεθνώς το Joomla χρησιμοποιείται περίπου στο 2,7% των ιστοχώρων, στην Ελλάδα χρησιμοποιείται στο σχεδόν στο 17%. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούμε το Joomla στην Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Αυτό είναι το πρώτο ελληνικό συνέδριο για το Joomla, το οποίο έχει κάτι για τον καθένα. Δηλαδή, είτε είσαι ένας απλός χρήστης, είτε είσαι ένας developer, είτε απλά κατασκευάζεις ιστοχώρους επαγγελματικά ή ακόμα για να φτιάξεις απλά γραφιστικά θέματα για αυτό το σύστημα. Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις. Το καλύτερο κομμάτι είναι αυτό που γίνεται έξω από αυτή την αίθουσα, στο φουαγγέ, που μπορούμε πλέον να συναντηθούμε άτομα που είχαμε μιλήσει μέσα από κάποιο post ή μέσα από κάποια μήνυμα στο Twitter ή στο Facebook. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σύστημα και υπάρχει έτσι και ένα μεγάλο κίνητρο για μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς που είμαστε developers μπορούμε να εξελίξουμε τα προγράμματά μας ακόμα περισσότερο γνωρίζοντας ότι πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στη διεθνή αγορά, απευθυνόμαστε και στην εγχώρια αγορά. Όταν βλέπει το Υπουργείο Παιδείας ή κάποια site ΣΕΡ να χρησιμοποιεί το Joomla, υποθέτει ότι ένα επιχειρηματία θα το δει αυτό και όταν του πει: ξέρει, θα σου φτιάξει το site με Joomla και είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΡΤ, ξαφνικά αρχίζει εσύ και αποκτά ένα άλλο κύρος σαν κατασκευαστικό χώρο. Κατά βάση δουλεύουμε.